ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Πάνο Ρήγα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελγκόνη και καλή αρχή καινούργια σεζόν. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή ούτως ή άλλως μέχρι προχτές που λέει ο λόγος ήσασταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εσείς μπορείτε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα από την είδηση σήμερα με την απώλεια τέλος πάντων βαρέως οπλισμού από την Λέρο? Πρώτον, να πω ότι η εικόνα την οποία έχω, εν πάση περιπτώσει εγώ, είναι ότι δεν είναι βαρύς οπλισμός, είναι πυρομαχικά. Αλλά δεν το λέω αυτό για να απομειώσω την σοβαρότητα. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται είναι πολύ συγκεκριμένες. Πιστεύω και ακολουθούνται αυτή τη στιγμή από την ηγεσία του Υπουργείου και την πολιτική και τη στρατιωτική. Άρα να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Αν μου επιτρέπετε, με όποια εμπειρία έχω και μιλάω χωρίς να έχω κάτι να πω αυτή τη στιγμή ως πληροφορία. Ναι. Η εμπειρία που έχω πολλά χρόνια είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έχει άλλες διαστάσεις. Είναι μια απώλεια η οποία έχει γίνει μέσα στο χώρο αυτόν. Κακώς δεν τηρήθηκαν προφανώς οι διαδικασίες, αλλά ας περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα των υπηρεσιών της αγγελίας και των υπηρεσιών ασφαλείας. Σύμφωνοι. Εγώ απλώς σας ρωτάω, γιατί είναι μια εύλογη ανησυχία. Όταν στο παρελθόν, ας πούμε, είχαμε το Σικούριο και είχαμε. Όταν βλέπαμε μπροστά μας τέτοια πράγματα σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν, γι' αυτό είπα, δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα οπλισμού, είναι θέμα πυρομαχικών. Χωρίς αυτό να απομειώνει και ότι πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα πυρομαχικά, έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Αλλά να κρατήσουμε και δημοσιογραφικά, θα υπάρξει η έρευνα, θα καταλήξει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ σύντομα, θα γνωρίζουμε, θα ξέρουν πώς έγινε, ποιοι ευθύνονται και ενδεχομένως να αποδοθούν και πλέον ευθύνες. Τώρα, επειδή είναι ένα περιστατικό το οποίο όντως δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να αλλάζει το ρου της ιστορίας, θέλω να σας ρωτήσω εάν ισχύουν τα σενάρια ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρόσχημα για να δρομολογηθούν έκτακτες κρίσεις στο στράτευμα, με δεδομένο ότι φλέρταρε το Μαξίμου μετά τις εκλογές με αυτή τη λογική. Αυτό τι θα σημαίνει κατά τη γνώμη σας για το κύρος των ενόπλων δυνάμεων? Κύριε Μελγκόνη, εγώ να πω πρώτα το εξής. Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου αυτής, αλλά και όταν ήμουν υπουργός εγώ, αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η θητεία των αρχηγών, αυτή η οποία βάσει του νόμου προβλέπεται και να εξαντλείται. Και το λέω αυτό και το κάναμε, έτσι. Και δεν νομίζω ότι τα παραδείγματα δεν θέλω να τα πω ονομαστικά, ποιους είχαμε αρχηγούς. Πού είναι οι προηγούμενοι αρχηγοί σήμερα, πολιτικά δηλαδή έχουν επιλεγεί. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε αυτή τη διαδικασία όλη την προηγούμενη περίοδο και βεβαίως οι αρχηγοί να μπορούν να προσφέρουν το έργο ολοκληρωμένα. Αποσπασματικά δηλαδή οι αλλαγές δεν βοηθούν. Η ηγεσία σημαίνει, νομίζω ότι και είναι προς τιμήν του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού, και το λέω ευθέως, ότι δεν προχώρησαν σε πράγματα τα οποία θα ήταν επικίνδυνα και για την. Θα έλεγα ό,τι συνέβαιναν αυτή την περίοδο στα εθνικά θέματα, αλλά και την γνώση την οποία έχουν και την εμπειρία, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητα την οποία έχουν και την εμπιστοσύνη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων οι σημερινοί αρχηγοί. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα και μακριά, θα έλεγα, συνιστώ σε όλους να κάνουν τέτοιες σκέψεις. Όσο δε αφορά να χρησιμοποιούνται τέτοια θέματα, νομίζω ότι είναι μικρή, θα έλεγα, η εμπιστοσύνη η οποία θα δείξεις με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι και μικρόψυχη, αλλά κυρίως δεν έχει νόημα. Κύριε Ρήγα, για να κλείσουμε με τα θέματα τα αμυντικά τέλος πάντων, διαβάζω και σήμερα διαρροές, ρεπορτάζ και τα λοιπά, ότι είναι περίπου, λέει, επιβεβλημένες οι αλλαγές που έρχονται στην στρατιωτική θητεία, ειδικά σε ό,τι αφορά στην αύξηση της θητείας στο πεζικό επί της ουσίας στο στρατό Ξηράς, με την εξίσωση, οι 9 να γίνουν 12 μήνες όπως είναι στην αεροπορία και στο ναυτικό. Θέλω να σας ρωτήσω αν είχατε και επί των ημερών σας διαπιστώσει κενά. Αν είχατε αντίστοιχες εισηγήσεις από τους αρχηγούς των όπλων και αν τις αποκρούσατε ή τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ένοπλες δυνάμεις. Εντάξει, τις συζητήσεις γίνανε. Το υπάρχει νομοσχέδιο το οποίο επί της Υπουργίας απάνω φέραμε στη Βουλή και προβλέπουν πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ το ακούω. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα. Πρώτον, για τη θητεία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αύξησης θητείας. Αυτά οι συζητήσεις γίνανε, εξηγήσαμε για ποιους λόγους. Και μάλιστα όταν έχεις και μια
για τη νέα γενιά, μια, θέλετε, φυγή προς τα έξω που τα παιδιά και έχουν βγει, βγήκαν την προηγούμενη περίοδο της κρίσης, αλλά σήμερα επιστρέφουν. Ναι. Είναι λάθος να διαμορφώνεις μια τέτοια αντίληψη για την αύξηση θητείας. Δεύτερον, άκουσα και για τη θητεία, για τη θητεία γυναικών. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά είμαι κάθετα αντίθετος, το είχα εξηγήσει και εξήγησα και πολιτικά το εξηγήσαμε, αλλά και οικονομικά. Δεύτερον, τώρα, της ουσίας της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής. Δεν είναι αυτό το οποίο διαμορφώνει επιχειρησιακή δυνατότητα η αύξηση θητείας. Είναι ικανότητες επαρκής οι ένοπλες δυνάμεις. Χρειάζονται όμως εξειδικευμένο προσωπικό. Ήταν αυτό που είχα πει πολλές φορές, ότι στην επόμενη φάση μετά τη μεταμνημονιακή περίοδο, μετά την λήξη δηλαδή του Αυγούστου, μέσα στις προσλήψεις που θα έπρεπε να γίνουν, θα έπρεπε να προβλεφθεί και επαγγελματίες οπλίτες. Να προβλεφθούν μακράς διάρκειας θητείας οπλίτες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, γιατί είναι ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και μάλιστα και με την αναδιάρθρωση που έχει γίνει, έχει προχωρήσει και ολοκληρώνεται, αυτό δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αναγκαίο. Και επαναλαμβάνω, αναγκαίο είναι εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο χρειάζεσαι. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, όποιος τα σκέφτεται, είναι απέναντι, πάει απέναντι και στην ελληνική κοινωνία και στις ανάγκες που έχει και στην διαβίωση των οικογενειών αυτών και τα παιδιά τα οποία στηρίζουν όλη την προηγούμενη περίοδο. Η μείωση της θητείας έγινε και για πολίτεκνους και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ήταν μια λογική, θα έλεγα, που πρώτον δεν απομείωνε την επιχειρησιακή δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων και δεύτερον στήριζε αυτές τις οικογένειες, αυτές τις κοινωνικές τάξεις, αυτούς τους ανθρώπους που βίωσαν την προηγούμενη περίοδο την κρίση με το χειρότερο βαθμό και η νέα γενιά κυρίως. Τώρα, να πάμε λίγο στα της οικονομίας. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η σύγκρουση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης για το θέμα των πλεονασμάτων. Όμως αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στα χαρτιά. Ούτε αυτός ο περίφημος καταπιστευτικός λογαριασμός έχει περάσει από κάποιο Eurogroup. Διαβάζω δε σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ενώ ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι αυτό είχε κερδιθεί σε διαπραγμάτευση, ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει ότι τα πλεονάσματα είχαν μειωθεί εντός συμφωνίας, δηλαδή ότι δεν είχε γίνει διαπραγμάτευση και ότι τέλος πάντων πάνω κάτω αυτό που λένε είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε μπλέξει τις γραμμές σας σχετικά με το πώς και αν είχατε κάνει τη μείωση των πλεονασμάτων. Τι από αυτά ισχύει, πείτε μου. Λοιπόν, πρώτον, είναι πολιτική τυχοδιώκτηση με όλα αυτά που λένε. Δεν θέλω να πω βαρύτερη έκφραση για πολιτική απατεωνιά αυτό που κάνουν. Καλά, και το τυχοδιώκτες δεν είναι πολύ και... light. Θα σας εξηγήσω τι έννοια όμως έχει το τυχοδιώκτης και το τι απατεώνας. Γιατί το πολιτικός έτσι μιλάω, δεν μιλάω. Όταν κάνεις πολιτική απατεωνιά, τι άλλα έλεγες νωρίτερα και άλλα στο τι μας εγκαλούσανε. Θυμηθείτε και για το αφορολόγητο, θυμηθείτε για τις μειώσεις συντάξεων. Έτσι, λοιπόν. Όταν λοιπόν αυτά γίνανε, ήμασταν κυβέρνηση, το γυρίσανε το παραμύθι αλλού. Ακούω τον Άδων Γεωργιάδη σήμερα και είπε την εξής απατεωνιά, γι' αυτό λέω είναι πολιτική απατεωνιά, ότι γιατί δεν καθόμασταν μέχρι τον Οκτώβριο. Καλά τώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν ο πρώτος που εγκαλούσε να πάμε για εκλογές εδώ και 3,5 χρόνια μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν είχαμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τι θα λέγανε. Άρα λοιπόν, πρώτη πολιτική απατεωνιά στο πώς διαμορφώνουν τις σκέψεις τους. Τώρα πάμε επί της ουσίας του ερωτήματος. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πολύ συγκεκριμένο τρόπο διαχείριση των πραγμάτων και αποδείχθηκε. Άρα λοιπόν, ο καταπιστευτικός λογαριασμός ήταν δεδομένος. Φυσικά οι θεσμοί και αυτά ανακοινώθηκαν και στο Ζάπιο βεβαίως και δεν υπήρξε τίποτα. Όπως δεν υπήρξε και όταν κάναμε και το θέμα του αφορολόγητου και την. Άλλοι φωνάζανε κράτα βάστα Μέρκελ, μην το δίνεις. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, ό,τι και να πούνε. Τους δώσαμε το δικαίωμα να έχουν μείωση των πλεονασμάτων και δεν το χρησιμοποιούν, κύριε Μολυγκόνη. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή δεσμεύουν, στην ουσία θέλουν να έχουν μνημόνιο για να περάσουν τις μνημονιακές αντιλήψεις τις οποίες έχουν και αφορά τα εργασιακά, δηλαδή με την αλλαγή που θα κάνουν και θέλουν να κάνουν, γιατί ήταν επιταγή του ΣΕΒ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επί της ουσίας θα έχουμε μείωση μισθών. Δεύτερον, για τον υποκατώτατο μισθό. Τι συζητάνε και γι' αυτό συζητάνε να διαφοροποιηθεί. Τρίτον, αυτά τα οποία αφορούσε το τέλος επιτιδεύματος, αυτό που αφορούσε την μείωση του υποκαταβολή του φορέου, όλα αυτά πήγαν πίσω. Αυτά ήταν τα οποία προβλέφθηκαν. Και τι μίλησε για δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος πώς βρέθηκε, πώς είχαμε τέτοιο δημοσιονομικό χώρο. Και δέστε τώρα και την απατεωνιά, την οικονομική που γίνεται. Σου λένε λοιπόν ότι αυτά δεν τα κάνω, χτυπάω τον ελληνικό λαό για να τα κάνω τι, να τα δώσω πού, σε ποια ανάπτυξη. Γιατί πάμε στη
λογική πάλι ότι η ανάπτυξη είναι με μείωση του μισθολογικού κόστους, μείωση του εργασιακού κόστους και όλη αυτή η λογική. Δεν είναι έτσι, κύριε Μιλγκόνη. Και ο ελληνικός λαός, λοιπόν, και με βάση ότι δεν θα κάνουν και τους διορισμούς, τους 10.500 εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους μου, και τους 4.500 που είχαμε για φέτος, δεν τους τελειώνει το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Άρα πάμε πίσω σε όλα. Και τελευταία πατεωνιά, για να εξηγήσω και την λέξη τάχτη, μας εγκαλούσαν και μιλούσαν για αρίστους. Μάλιστα λένε στο δημοτικό, δεν χρειάζεται κλήρωση, θέλουμε τους αρίστους μας. Mm-hmm. Αυτό να το πούν στα παιδιά, αυτό που λένε, και τιμάνε με αυτό το πράγμα την αριστεία. Όταν κάνουν χωρίς πτυχία, και λέει δεν χρειάζεται, εργασιακή εμπειρία, χωρίς πτυχίο νομιμοποιημένο, χωρίς να υπάρχει αυτό, τον κάνουμε μέχρι και αρχηγό της ΕΕ, μέχρι και υπουργό, μέχρι και διευθυντή του γραφείου υπουργού. Άρα λοιπόν αυτό ήταν. Και καλούσα να σας θυμίσω τον Καρανίκα. Γιατί ήταν σύμβουλος του υπουργού, που είχε και πτυχίο άνθρωπος. Είναι σύμβολο ο Καρανίκας, ότι είναι ο πιο συνοσύμβουλος του υπουργού που ήταν μπάρμαν. Και εδώ δεν έχουν πτυχία. Άρα είναι πολιτική απαταιωνιά και πολιτικός εγωδιοκτισμός. Μάλιστα. Το μόνο βέβαιο από τα λόγια σας είναι ότι θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα. Κύριε Ρήγα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Μιλγκόνη. Κυρίες και κύριοι, τώρα μια απίστευτη περιπέτεια είχε.